Εδώ είμαστε, Κρήτη σήμερα, μέρος τέταρτο. Είναι το μέρος που θα μιλήσουμε για τον τουρισμό, να δούμε και τον ρόλο της περιφέρειας, να δούμε τι γίνεται στις εκθέσεις που λαμβάνουν χώρα στο εξωτερικό, ποια είναι τα μηνύματα για τον φετινό τουρισμό εδώ για την Κρήτη. Και μέρη να καλησπερίσουμε τον κύριο Κυριάκο Κότσογλου, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, θα μας τα πει όλα. Καλησπέρα σας, κύριε Κότσογλου. Καλησπέρα. Και πού σας πετυχαίνουμε να μας πείτε, γιατί είστε παντού τις τελευταίες μέρες και πουθενά, φαντάζομαι. Στο σταθμό του Μονάχου. Α, ωραία, στο σταθμό του Αυτό Μονάχου. Αυτό παραπέμπει και στο γνωστό παλιό, τραγούδι, γνωστό τραγούδι, το σταθμό του Μονάχου. Λοιπόν, έκθεση στο Μόναχο. Έκθεση στο Μόναχο Φρέ, μια από τις πιο μαζικές εκθέσεις κοινού. Και φανταστείτε ότι οι Γερμανοί έφεραν σε εμάς πέρυσι περίπου 1.210.000 κόσμο, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι βρίσκονται σε μια μικρή ύφεση, είναι για μας πολύ σημαντικό να μην πέσουμε σε αυτό το νούμερο. Κατά συνέπεια, το Μόναχο ακολούθησε τη Στουτγάρδη και το Αμβούργο και προηγείται του Βερολίνου, το οποίο στις 3 του Μάρτη θα δείξει περίπου τις τάσεις της χρονιάς και πόσο μπορούμε να αισιοδοξούμε. Τώρα, αυτή την περίοδο, το είπατε και εσείς, υπάρχει μια στασιμότητα, ίσως μια στάση αναμονής από την πλευρά των Γερμανών, που κατά ψέματα είναι ο κύριος αιμοδότης της αγοράς, σωστά, για μας εδώ. Σωστά, σωστά, σωστά. Νομίζω, άμα θέλετε, μπορούμε να το δείξουμε και στον κόσμο, να κάνουμε δηλαδή ένα μικρό απολογισμό, δεν είμαι σίγουρος, αλλά... Βεβαίως, αν μπορείτε, φυσικά, εννοείται. Δεν ξέρω αν βλέπετε τώρα. Βλέπουμε την οθόνη σας, βλέπουμε πολλά νούμερα. Βλέπουμε χώρες, βλέπουμε νούμερα, βλέπουμε στοιχεία. Ακριβώς, θα δείτε ότι οι Γερμανοί ήταν από τις ελάχιστες χώρες που το 2023 έπεσαν, 31.000 κόσμο, από το 22 στο 23. Την ίδια στιγμή που το ίδιο νούμερο από το 22 στο 23 μας έδωσαν οι Βρετανοί, οι Σκανδιναβοί μας έδωσαν 50.000 παραπάνω, Γάλλοι και Πολωνοί αντίστοιχα νούμερα, μια ανεπαίσθητη πτώση στους Ολλανδούς. Το σύνολο, η διαφορά ήταν 300.000 πάνω και αν δείτε το 2023 φτάσαμε στα 5 εκατομμύρια μόνο από τις αεροπορικές εισόδους. Πολλά θα δείτε, εμείς κοιμόμαστε και ξυπνάμε με αυτούς τους πίνακες, είναι η αλήθεια. Αλλά σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να καταλάβετε, τα κόκκινα είναι οι προβληματικές περιοχές, Ρωσία και Ουκρανία στο μηδέν. Βέβαια. Ένα κομμάτι που ίσως μας απασχολήσει θα είναι επίσης οι Ισραηλινοί, τους βλέπετε εκεί πορτοκαλούς πια, είναι 151.000 το 23, θα τους χάσουμε. Τώρα πολλά πράγματα μπορείτε να δείτε από αυτό, μπορείτε να δείτε τις πράσινες περιοχές, τις αυξήσεις. Από το 23 στο 22, 65% πάνω οι Ρουμάνοι, 17% οι Πολωνοί, 23% οι Αυστριακοί. Και βλέπετε περίπου το ανάγλυφο της περιοχής της ευκαιρίας. Θα δείτε λοιπόν τους Γερμανούς, οι οποίοι έχουν ένα νούμερο 1.181. Μας πονάνε αυτές οι 30.000, που δεν είναι μεγάλο ποσοστό, είναι 2.60. Αλλά δεν θέλουμε να το χάσουμε με τίποτα. Σωστά. Γι' αυτό μας βλέπετε εδώ πέρα και ταλαιπωριόμαστε για να μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε στα νούμερα που θέλουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Δηλαδή το Ηράκλειο, από αυτά τα 5 εκατομμύρια το Ηράκλειο ξεπέρασε τα 3,5. Τα Χανιά περίπου στο 1.400 και η Σιτία περίπου στις 20.000. Και θα θέλαμε το Ηράκλειο να πάει πολύ πιο ψηλά φέτος, έστω και αν δεν έχει τίποτα να δώσει. Μπορούμε να το κάνουμε, δηλαδή ο αερολιμενάρχης προσπαθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο να βελτιστοποιήσει τον αριθμό των πτήσεων και κυρίως τη χωρητικότητα των πτήσεων που έρχονται. Θα θέλαμε να το δούμε αυτό το νούμερο να ανεβαίνει. Εξάλλου, δυστυχώς ή ευτυχώς, παρότι προσπαθούμε να κρατήσουμε χαμηλά τον πήχη και να είμαστε ταπεινοί, παρότι είναι μια χρονιά με επίσης γεωπολιτικές αναταράξεις και οικονομικά παγκόσμια φαινόμενα, βέβαια, δεν έχουμε στο μυαλό μας τη μείωση. Όλοι θεωρούμε ότι θα έχουμε μια αύξηση.
Ελπίζω στο τέλος να πανηγυρίσουμε μια ακόμα χρονιά ρεκόρ. Κύριε Κότσογλου, στα στοιχεία που μας δώσατε, είδαμε και μια άνοδο της, της σκανδιναβικής αγοράς. Πολύ ωραία. Εσείς βρεθήκατε και στη Στοκχόλμη, αν δεν κάνουμε λάθος, έτσι, τις προηγούμενες μέρες. Άρα ποντάρουμε και στις σκανδιναβικές χώρες και στην Ανατολική Κρήτη πλέον. Δηλαδή... Κοιτάξτε να δείτε. Είναι η ερώτηση αυτή, συνήθως την κάνει μόνο ο αναλυτής τουριστικός. Η αλήθεια είναι ότι φτάσαμε τις 650.000 στους Σκανδιναβούς, η οποία ήταν η ράτσα, οι οποίες ανακάμψανε αργότερα σε σχέση με τον κορονοϊό. Ναι. Δηλαδή η Κρήτη από τα 4 εκατομμύρια που είχε το 19, έφτασε το 1 εκατομμύριο το 20 και τα 2,5 το 21, στηριζόμενοι σε άλλους λαούς και κρατώντας τους Σκανδιναβούς πολύ χαμηλά. Σήμερα οι Σκανδιναβοί έχουν πιάσει τα νούμερα του 23, του 20, του 19, αλλά ενώ το 19 ήταν το 47% της Δυτικής Κρήτης, σήμερα είναι το 37%, πολύ χαμηλότερα. Δηλαδή η Κρήτη έχει καταφέρει να έχει τα ίδια νούμερα στους Σκανδιναβούς με πολύ χαμηλότερα ποσοστά αναλογικά, που σημαίνει ότι ανέβηκαν οι άλλοι. Οι Σκανδιναβοί λατρεύουν Δυτική Κρήτη, αλλά λατρεύουν και Λασίθι. Και πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε και άλλες πτήσεις της Απόλλω στο αεροδρόμιο της Ιτίας. Ήδη το αεροδρόμιο της Ιτίας θα φέρνει Μιλάνο και Νάπολη δύο φορές τη βδομάδα με την EasyJet. Θεωρούμε ότι θα είναι το επόμενο μεγάλο μας project. Και είναι, μην ξεχνιόμαστε και μην γελιόμαστε, και το αεροδρόμιο που έχει πολλή δυνατότητα. Δηλαδή στο Ηράκλειο τώρα, να σας πω, ζητάει η Norwegian να φέρει, οι Σκανδιναβοί, να φέρουν μια πτήση επιπλέον. Το βλέπει ο κύριος Πλιάκας, θέλει να φέρει, αλλά μου λέει δεν έχω σλότ, πρέπει να βγάλω μια Corendon. Δηλαδή αρχίζει και παίζει με το βάλε βγάλε για να βελτιστοποιήσει αυτό που εμείς λέμε load factor, για να μπορέσει να αυξήσει. Θεωρεί όμως ότι μπορεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου φέτος να προσεγγίσει μεγάλα νούμερα, ίσως και τα 4 εκατομμύρια. Εγώ ξαναλέω, κρατάμε χαμηλά την μπαγκέτα, γιατί δεν θα έχουμε Ισραηλινούς. Αλλά πάλι δεν μπορώ να μην δω ότι τέλος Μάρτη ανοίγουν ξενοδοχεία, δηλαδή έχουμε κερδίσει τουλάχιστον 15 μέρες στους ώμους του Μαρτίου και του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου. Όμως ανοίγουν, επειδή είναι το Πάσχα των Καθολικών ουσιαστικά, θα δούμε μια κοιλιά όπως είδαμε και πέρσι το καλοκαίρι, εκεί περίπου τον Ιούνιο, που υπήρχε έτσι ένα κενό διάστημα. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ τα νούμερα μας διαψεύδουν, δηλαδή... Ξέρετε, τον Απρίλιο και τον Μάιο είχαμε αυξήσεις περίπου της τάξεως του 8 με 10%. Απλούστατα, οι κλίνες Airbnb οι οποίες διατίθενται είναι πια 150.000. Φανταστείτε ότι όλη η ξενοδοχεία, τα 1.700-800 ξενοδοχεία που έχουμε, έχουν 195.000 κλίνες και το Airbnb ξεπερνάει τις 150. Περίπου 60.000 είναι κλίνες από τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και περίπου 20.000 είναι βίλες. Άρα μία τάση 15 ετίας κυνηγάει ένα κλάδο 2 αιώνων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η προσφορά πλέον είναι κάπως υψηλή. Κατά συνέπεια είναι δύσκολο να, όταν λέμε αύξηση, είναι δύσκολο να είναι όλα αυξητικά. Για να έχουμε αύξηση και τις ίδιες πληρότητες στην αναβαθμισμένη αριθμό των κλινών μας, θα θέλουμε αυξήσεις στις τάξεις του 15%. Εκεί θα πρέπει να περιμένουμε ΒΟΑΚ και Καστέλη και μια νέα οικονομία και οι υποδομές της Κρήτης να αντέχουν τις προκλήσεις. Εντάξει, το Καστέλη έρχεται, κύριε Κότσογλου, αλλά το ΒΟΑΚ μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε πολλά χρόνια. Και αυτή επίσης ήταν μια ερώτηση που θέλαμε να σας κάνουμε, γιατί μας αρέσουν τα νούμερα και είναι πολύ ωραίο που βλέπουμε αυξητικά νούμερα, όμως οι πόροι της Κρήτης είναι πεπερασμένοι. Μπορούμε να αντέξουμε περισσότερα νούμερα? Κοιτάξτε να δείτε. Η Κρήτη δεν είναι, η πόροι είναι πεπερασμένοι, αλλά η ποικιλομορφία είναι εξαιρετικά μεγάλη. Δηλαδή, αν θέλαμε, πριν φτάσουμε σε αυτό, να πούμε, έστω βρε παιδί μου ότι είχατε όπως ο Μόργαν Φρήμαν μια μέρα την ικανότητα να είστε θεοί, τι θα κάνατε με την Κρήτη? Θα τη θέλαμε διάσημη παντού, σαφέστατα. Ναι. Θα τη θέλαμε διαφορετική και ποικιλόμορφη, για να απαντάει στο ερώτημα, κάνω κάτι άλλο εκτός από μπάνιο? Θα τη θέλαμε ανθεκτική, που την είδαμε στα νούμερα να έρχεται? Θα τη θέλαμε πράσινη? Θα τη θέλαμε smart για τις νέες γενιές? Θα τη θέλαμε συνεργατική? Και θα τη θέλαμε ολιστική με βάση τις υποδομές? Εάν
συμβεί το σενάριο τον Οκτώβριο του 27 να είναι έτοιμο το αεροδρόμιο και να δουλεύει και ο ΒΟΑΚ να είναι εργοτάξιο, εάν δεν υπάρχει ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης, θα γραφούμε στο βιβλίο Guinness όσοι ταλαιπωρούνται στον τουρισμό. Ναι. Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο αυτά τα δύο τεράστια project να πάνε καλά. Όμως, φανταστείτε ότι το μότο μας είναι να σπείρουμε τον τουρισμό στο χώρο, το χρόνο και τον τρόπο. Φανταστείτε ότι 8 με 10 Μαρτίου, ακριβώς μετά το Βερολίνο, έχουμε Πιέρα Κρέτα, η οποία είναι μια τρομερή ενέργεια στις κορφές του Ψιλωρίτη, όπου δεν είναι μπάνιο, δεν είναι ακτογραμμή, δεν είναι καλοκαίρι και δεν είναι ήλιος και θάλασσα. Είναι εναλλακτικό στο χώρο, το χρόνο και τον τρόπο. Εκεί, κύριε Κότσογλου, πάμε ακριβώς και στο σχέδιο που παρουσιάσατε αυτές τις ημέρες και σε εκθέσεις στο εξωτερικό και στην Πράγα και στο Χόλμη, το σχέδιο της περιφέρειας Κρήτης και κάποιοι βασικοί πυλώνες στους οποίους συναντάμε γαστρονομία, εινοτουρισμός, υγεία, ευεξία, εναλλακτικός τουρισμός. Βλέπουμε δηλαδή μία άλλη προσέγγιση από πλευράς περιφέρειας. Προφανώς. Εάν δεν προσεγγίσουμε με διαφορετικό τρόπο το μοντέλο ήλιος και θάλασσα, ακόμα και σε μια νησάρα με 1047 χιλιόμετρα ακτογραμμής, με 550 παραλίες, με 150 μπλε σημαίες και με άλλες τόσες που δεν τις ξέρουμε ούτε εμείς, γιατί μπορεί να μην έχετε πάει στον Άγιο Νικήτα ποτέ, ο οποίος είναι φανταστικός. Έχω πάει. Η Μέρη έχει πάει, πιστεύω. Έχω πάει. Δεν ξέρω πώς έχουν πάει Βαθύ Μάρτσαλο, Μαριδάκη, πώς έχουν γυρίσει στο νότιο. Εγώ όχι, κύριε Κότσογλου, η Μέρη ναι, εγώ όχι. Πηγαίνετε, θα περάσετε ανάμεσα από το μοναστήρι, θα δείτε τις οπλές του Αγίου Νικήτα και θα καταλάβετε τι σημαίνει νότιο Ηράκλειο. Σε αυτή την περίπτωση λέω λοιπόν ότι αν μείνουμε στο μοντέλο ήλιος και θάλασσα και δεν εκμεταλλευτούμε τον νότιο άξονα και δεν εκμεταλλευτούμε την ενδοχώρα που πάντα έχει κάτι να σου δώσει, δεν έχουμε πολλά να κερδίσουμε. Εάν δεν κερδίσουμε την ίδια στιγμή που χιλιάδες άνθρωποι στα Μάλια θα κάνουν μπάνιο, να μπορούν να υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα καβαλάνε τις περιοχές UNESCO και τα ορειβατικά μας μονοπάτια, εάν κάποιοι άλλοι δεν κάνουν προσκυνηματικό, εάν κάποιοι άλλοι δεν είναι στο Βενεράτο για ομελέτα, εάν κάποιοι άλλοι δεν είναι στην ενδοχώρα για εινοτουρισμό, εάν κάποιοι άλλοι δεν κάνουν προσκυνηματικό, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Ή και οι αματικές πηγές, κύριε Κότσογλου, μην τις ξεχάσουμε. Είναι και οι φανταστείτε ότι ανακαλύψαμε ένα βιβλίο του 1930 το οποίο είχε το σύνολο των ιαματικών πηγών και προσπαθούμε τώρα να το βιώσουμε. Αλλά ο Λέντας είναι μια περιοχή με τρομερό ενεργειακό δυναμικό. Εκεί ήταν παλιό Ασκληπείο. Πάει και η πηγή, πάνε και τα νερά, οι γεωτρήσεις το έχουν πάρει. Και ξέρετε, οι παλιοί είχαν ένα τρομερό τρόπο. Ήξεραν πάρα πολύ καλά που υπάρχει ενεργειακό δυναμικό και που η πηγή είχε τη δυνατότητα να θεραπεύει. Τα χάσαμε. Μείναμε 40 χρόνια στο ήλιος και θάλασσα. Αν δεν το ξεπεράσουμε, μόνο θα χάνουμε. Στο μεταξύ, έχουμε έναν απίστευτο πλούτο, κύριε Κότσογλου, με δεδομένο ότι έχουμε, για παράδειγμα, ακόμα και καστροπολιτείες, οι οποίες όμως, όπως είναι ας πούμε το χωριό Μαρουλά, στο Ρέθυμνο, που είναι ο μισός εγκαταλελειμμένος και κατεδαφισμένος. Είναι πολύ δύσκολο να τους ξαναβάλουμε στο κάδρο, να ξαναβάλουμε αυτές τις περιοχές στο κάδρο και να καταφέρουμε να κάνουμε αποκαταστάσεις στα μνημεία και να φέρουμε ακόμα περισσότερο κόσμο εκεί και άλλο κόσμο. Οι ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις στις περιοχές UNESCO στοχεύουν ακριβώς αυτό. Δηλαδή, το θέμα είναι να τις έχουμε έτοιμες, να τις προβάλλουμε, να κάτσουν 2-3 χρόνια μέχρι να αρχίσει να μάθει ο κόσμος αυτό που στη Γερμανία λένε «Der kleine Continent», η μικρή Ήπειρος, και που το ξέρουν οι Γερμανοί και δεν το ξέρουμε εμείς. Δηλαδή, η λογική, και θέλω να είμαι ειλικρινής, φέρτε μου ρε τον κόσμο εσείς και εγώ θα ανοίξω το χωριό στο Μαρουλά. Δεν υπάρχει. Βέβαια. Πρώτα θα τα ανοίξεις, πρώτα θα το έχεις έτοιμο, πρώτα θα κάνεις τη δική σου προβολή μαζί με εμάς δίπλα για να ξέρει ο κόσμος ότι η Κρήτη είναι διάσημη και κάθε δήμος θα προκαλέσει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κάθε ιδιοκτήτης θα δώσει τη δική του μικρή μάχη για αναγνωρισιμότητα
Και αφού τα έχουμε όλα αυτά στρωμένα και τα κρεβάτια μας είναι στρωμένα και τα τραπέζια μας γεμάτα, σιγά σιγά θα αρχίσει να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Φανταστείτε ότι οι Γερμανοί μου λένε, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν τα μεγάλα ξενοδοχεία να ανοίξουν το χειμώνα. Εμείς θέλουμε όμως να έρθουμε το χειμώνα. Γιατί δεν μένουν ανοιχτές οι ταβέρνες και μικρά ξενοδοχεία οικογενειακά του ενός και των δύο ατόμων? Έχουμε έλλειμμα σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν καταπληκτικές ταβέρνες που 10 Οκτώβρη σταματάνε και ανοίγουν μόνο Σαββατοκύριακο. Πρώτα πρέπει να γίνεις ελκυστικός, μετά πρέπει να το διαφημίσεις, μετά πρέπει να περιμένεις. Δείτε ο Σαπουνάκης στο Λίτος πόσα χρόνια παλεύει το 12μηνο κομμάτι του. Νομίζετε ότι θησαυρίζει κάθε χειμώνα? Έλα όμως που έχει τα γήπεδα τένις του και περιμένουν, έλα που έχει τις αθλοπαιδίες του, κάποια στιγμή όταν όλοι θα αναρωτιόνται πώς, θα γεμίζει χειμώνα. Κύριε Κώστογλου, αυτό που αντιλαμβανόμαστε ότι η Κρήτη πρέπει να πει είναι και μια ιστορία. Και αυτό νομίζω είναι και το μότο της καμπάνιας της περιφέρειας, Crete, take me on a story, σωστά? Ναι, σωστά. Δεν είναι καμπάνια. Η καμπάνια μας είναι το sense the authentic. Είναι το νιώσει. Αλλά, ξέρετε, η φιλοσοφία στην αρχαία Ελλάδα αναπτύχθηκε μόλις οι άνθρωποι δεν πεινούσαν. Οι φιλόσοφοι σκέφτηκαν αμέσως μετά που οι άνθρωποι χόρτασαν την κοιλιά του. Κατά συνέπεια, αμέσως μετά το φαγητό, ο άνθρωπος έχει την ιστορία. Και η Κρήτη έχει τόσες πολλές ιστορίες να σε κουβαλήσει μέσα της. Έχει τόσες πολλές ιστορίες να σε πάρει μαζί της. Κατά συνέπεια, έχει ιστορίες συνοτουρισμού, έχει μια ιστορία 4.000 χρόνια, έχει ιστορίες κοσμήματος που θα τις δείτε παντού, έχει ιστορίες ελιάς και μητριαρχικού πολιτισμού, έχει ιστορίες σταυροκαθαψίων, έχει ιστορίες γλεντιών, έχει ιστορίες βουνού και ρίζας, έχει πολεμικά σημεία, έχει σημεία απίστευτα. Και σας λέω, αν πάτε στον Ψιλωρίτη και πείτε έχω πάει, καταλάβετε ότι αριστερά θα δείτε τα Καστελιανά όρη, δεξιά θα δείτε τα Λασιθιώτικα, πάνω θα δείτε τη Σαντορίνη και κάτω θα δείτε τη Γάβδο και θα χάσετε την αίσθηση του χώρου. Σωστά. Έχω πάει, κύριε Κώστα. Έχω μπλέξει με εμπειρογνώμονα. Τι να λέμε τώρα. Την έχει γυρίσει στην Κρήτη κάθε σπιθαμή η Μέρη, κύριε Κότσοβι, να ξέρετε. Η χαρά της πεζοπορίας. Αυτά είναι. Εγώ χαίρομαι. Αυτό είναι. Θα μαθαίνουμε την Κρήτη για να μπορούμε να ξέρουμε τι λέμε όταν λέμε Κρήτη. Τι είναι Κρήτη? Δεν είναι μην μόνο η παραλία. Έχετε μείνει και μέσα στον Τίμιο Σταυρό βράδυ? Όχι, δεν έχω μείνει. Δεν έχω μείνει. Δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί. Δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί ακόμα. Λοιπόν, να το ευχηθώ. Να είστε και καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ όμορφη ευχή. Πραγματικά. Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την όμορφη κουβέντα που είχαμε. Πραγματικά. Νομίζω και επικοδομητική και όμορφη και ταξιδιάρικη κουβέντα, κύριε Κότσογλου. Ακριβώς. Ακριβώς. Καλή δύναμη στην προβολή της Κρήτης. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για αυτό που κάνετε. Να είστε καλά. Και εσείς. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.